επιχείρηση Χρυσό Διπλό στέφθηκε από επιτυχία. Ως άλλοι αργοναύτες, οι διεθνείς μας παραμέρισαν όλες τις δυσκολίες και κατάφεραν να αρπάξουν το χρυσό μαλλοδέρας των τριών βαθμών. 3-1 επί της Γεωργίας. 3 γκολ εκτός έδρας μετά από 5,5 χρόνια και η 24η νίκη για τον Ιάσονα, Ότο Ρεχάγκελ, που τον καθιστούν τον πολυνίκιο ομοσπονδιακό τεχνικό. Οι πανηγυρισμοί στο τέλος του αγώνα και τα συγχαρητήρια σε κάθε παίκτη ξεχωριστά ήταν φυσική συνέπεια μιας ιστορίας με καλό τέλος που ήρθε να προσθεθεί στο βιβλίο της ελληνικής ποδοσφαιρικής μυθολογίας. Οι παίκτες μας απέδειξαν σήμερα ότι θέλουν να μένουν στον δρόμο της πρόκρισης. Οι Γεωργιανοί αρχίσανε πάρα πολύ δυνατά, ήταν πάρα πολύ ορμητικοί, αλλά οι παίκτες μας αντισταθήκανε. Οι λιγοστοί Έλληνες εξέδρες του Λοκομοτίβη ήταν σίγουροι για την επιτυχία. Το ξεκίνημα όμως μόνο ιδανικό δεν ήταν. Αν και το δοκάρι του Καραγκούνη ήταν η προειδοποιητική βολή για αυτό που θα ακολουθούσε. Τελεί ο Καραγκούνης, κόρνερ, καταπληκτικό στην μαφά. Out, λέει ο διαιτητής, έχω δέσει την ακούμπηση. Στο 21 έγινε το black jack για τους Γεωργιανούς. Εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Νικοπολίδη και ο Σατιάνη άνοιξε το σκορ. Σέντρα από τον Καλάτζη σε ένα χώρο που καθαρίζει ο Κατσουράς. Σουτ πάνω στον Νικοπολίδη, Ασατιάνη και δυστυχώς το 1-0 για την Γεωργία. Ήταν πολύ δυνατό. Ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας όμως φάνηκε για μια ακόμη φορά ότι έχει σφυριλατηθεί με το πάθος, την ψυχραιμία αλλά και την οτροπία μιας μεγάλης ομάδας, μιας πρωταθλήτριας Ευρώπης. Και έτσι μέσα σε ένα πεντάλεπτο τα πάντα άλλαξαν. Σαν κομμάντο οι Έλληνες παίκτες έγιναν τα αφεντικά της αναμέτρησης. Παλιά του για τον Καραγκούνη. Πάντα ο Καραγκούνη θα γυρίσει στο σημείο του πέναλτι, δεν μπορεί να φύγει η μπάλα, αλλά στη συνέχεια θα φτάσει μέχρι το 10. Σου γκολ! Καταπληκτικό ισοφάριση! 1-1 από τον Μιχάλη Καψή. Εδώ δείτε τι έγινε, έφυγε η μπάλα από τον Χαριστέα. Πέναντι. Τώρα για να κόψει ο κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! 2-1 για την εθνική μας με το Ζήση Βρίζα στην γρήγορη αντεπίθεση. Από τα αριστερά και πάλι όπως έλεγε ο Στένιος αποσπόρηση και βεβαίως στο 44. Πανηγυρισμοί για την εθνική μας ομάδα, υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες που πανηγυρίζουν στη γωνία που πήγαν οι παίκτες μας. Δέχτηκαν πολλά αντικείμενα από τους Γεωργιανούς, εδώ ήταν η βαθιά παλιά από τον Εμπασινά, το γύρισμα του Γιαννακόπουλου. Πολύ ωραία, στο κέντρο της άμυνας εκεί πετάχτηκε ο Ζήσης Βρίζας και 2-1. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας, παίζαμε με μια ομάδα που στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή. Βρεθήκαμε πίσω στο σκόρ στο πρώτο ημίχρονο και το γεγονός ότι μπορέσαμε μέσα σε 1-2 λεπτά να γυρίσουμε το σκόρ, αυτό ήταν πολύ θετικό και μας βοήθησε στην ψυχολογία κυρίως. Ο σταυρός του αρχηγού Θοδωρή Ζαγοράκη ήταν το επιμύθιο του θαύματος. Και απλώς το γκολ του Σένιου Γιαννακόπουλου στις αρχές του δεύτερου μέρους σήμανε το τέλος μιας αναμέτρησης που είχε γαλανόλευκο φινάλε. Πάντα Ζαγοράκης έχει κάνει την κίνηση ο Βρίζας και ο Γιαννακόπουλος. Ρε. Πολύ ωραία η παλιά του για τον Βρίζα, φεύγει από το Λομάι, ο Γιαννακόπουλος. Γκολ 3-1 για την δική μας ομάδα, ήταν καταπληκτική όμως η παλιά από τον Ζαγοράκη. Καταφέραμε και γυρίσαμε το εις βάρος μας σκορ σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ κακό γήπεδο. Καταφέραμε και πήγαμε με το 2-1 στα αποδυτήρια. Κάναμε και το τρίτο γκολ στην επανάληψη και νομίζω πως εκεί κρίθηκαν όλα. Διαπιστώνατε κι εσείς με την πάροδο του χρόνου στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά μετά το 60-65, ότι οι Γεωργιανοί τα είχαν παρατήσει, είχαν αποδεχθεί την ήττα. Ναι, νομίζω πως φαινόταν καθαρά αυτό. Από ένα σημείο και μετά ήρθε και η απογοήτευση για τους Γεωργιανούς. Εμείς πατήσαμε καλύτερα στο γήπεδο, πατήσαμε καλύτερα την μπάλα. Ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε μόλις 32 λεπτά. Από το 21ο έως το 53ο λεπτό. Ήταν ένας αγώνας χαρακτήρα. Ήταν ένα παραμύθι βγαλμένο από τη μυθολογία. Ήταν εν τέλει μια καθαρή ελληνική ιστορία. Από αυτές που μας έχει συνηθίσει αυτή η ομάδα, που δυναμώνει από τις δυσκολίες και αποδεικνύει κάθε στιγμή ότι οι επιτυχίες μόνο τυχαίες δεν είναι. Έλα, έλα ομαδάρα! Είμαστε μεταλλητές! Είμαστε μεγάλη ομάδα! Αυτό που όλοι περιμένουμε πλέον είναι νίκη στο επόμενο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Αλβανία, την Τετάρτη στο